Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα αποφάσισα να παίξω Bob Σφουγγαράκι. Βρέθηκε μπροστά μου τυχαία εκεί που έψαχνα διάφορα καινούργια παιχνίδια για να ξεκινήσουμε στο κανάλι. Είδα ότι είναι και σχετικά πρόσφατο, κυκλοφόρησε φέτος στις 24 Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος. Το πλήρες όνομα του παιχνιδιού είναι SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, δηλαδή παίζει να έχει ξαναβγεί παλιά, αλλά τώρα το ξανακυκλοφόρησαν ανανεωμένο. Και επειδή γενικά έχω μία αγάπη στον Bob Σφουγγαράκι και πιστεύω ότι και περισσότεροι από εσάς έχετε, είπα να το δοκιμάσουμε. Οπότε θέλω σίγουρα τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο, εφόσον δείτε βέβαια το παιχνίδι, να μου πείτε αν θέλετε να το συνεχίσω ή όχι. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σας πω για τα καταπληκτικά live streams που γίνονται στο Facebook, στο PDT Project, τη σελίδα που έχουμε κάνει μαζί με τον Πάνο Ντέν, τον Αλεκούν και τον Wins. Εκεί πέρα παίζουμε καθημερινά ζωντανά διάφορα παιχνίδια, οπότε αν θέλετε να έρθετε και εσείς στην παρέα μας, πατήστε το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Πατήστε like στη σελίδα, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις και ελάτε να περάσουμε όμορφα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Οκ, έχει Storix, καλώς ήρθατε λέει στο βυθό του μπικίνι. Οκ, έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο για τον Bob. Ο Πλακτόν κλασικά θέλει να κλέψει την συνταγή του Καβροπάτη. Και άμα λέει καταστραφεί το βυθός του μπικίνι. Θα κάνει ένα στρατό από ρομπότ, λέει, με αυτό το μηχάνημα που έφτιαξε. Item number one is Plankton a genius. Answer yes. Okay, checklist complete. Throw in the switch. Okay, ξεκινάνε να γίνονται τα ρομπότ. Hang on. I want to get a photo for my scrap. Oh. Hey, hello. Τι συμβαίνει? Δεν το ακούνε. Oh, είμαι το αφεντικό σας! Oh, δεν μπορεί να τους ελέγξει! Oh. Και τώρα δηλαδή μένουν ανεξέλεγκτα τα ρομπότ στο βυθό του μπικίνι. Οκ, τώρα βλέπουμε τον Bob με τον Patrick. Παίζουνε με παιχνίδια ρομπότ. Α, θέλει αληθινά ρομπότ, λέει. Καλομελέτα και έρχεται. Α, είναι βαρετά. Οκ. Θέλουνε να παίξουν με αληθινά ρομπότ, μάλιστα. Λέει, α, είναι το μαγικό, λέει, πώς το λένε, κοχύλι των ευχών. Θα βάλει, λέει, το ρομπότ μέσα στο μαγικό κοχύλι. Θα πούμε, λέει, τις μαγικές λέξεις. Οκ, λέει. Θα έχουμε πραγματικά ρομπότ, λέει, το πρωί. Θα πούμε, λέει, τις λέξεις. Τις είπες. Το «K». Είχε αυτή τη λέξη, αλλά λέει την ξεχνούσε, οπότε έβαλε το «OK» για τη μαγική λέξη. Ο Πάτρικ είναι τέλειος, είναι αγαπημένος μου. Λέει, λειτουργεί. Το είχε κάνει με μπισκότα, τα είχε βάλει μέσα στο κοχύλι και πολλαπλασιάστηκαν. Πω, καληνύχτα, Λεύρε, θα είναι η καλύτερη μέρα, θα παίξουν με αληθινά ρομπότ. Οχ, και η επόμενη μέρα ξυπνάνε. Χαίρετε, χέχα. Οχ, οχ, οχ. Θα παίξει με ρομπότ. Your bikini bottom stinks. It sure looks like we're in a doozy of a pickle. I think I'm gonna have to learn a lot in order to fix this. Α, πρέπει να διορθώσει το χαμό που υπάρχει στο σπίτι. Εννοείται ότι ο Γκάρι συμφωνεί. Και τώρα φαντάζομαι...
Υπάρχουν, θα υπάρχουν στο game προφανώς αυτές τις πινακίδες που θα μας δίνουν συμβουλές, θα μας μαθαίνουν κινήσεις και τέτοια. Πώς τα διαβάζω, ναι. Τώρα λέει να εξερευνήσουμε την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, the attic. Τι είναι η βιβλιοθήκη, είναι αυτό. Α, και την ντουλάπα. Έχει τα τετράγωνα παντελόνια. Μάλιστα, εδώ για να μπούμε χρειάζεται αυτά τα 50. Τι είναι αυτά, δεν ξέρω. Και πού μαζεύουμε εμείς τώρα αυτά τα πράγματα. Εδώ. Α, ναι, εδώ τα μαζεύουμε. Για να δούμε τι λέει αυτή η πινακίδα. These are shiny objects. Okay, shiny objects είναι πολύτιμα, λέει, και μπορούν να ανταλλαχθούν για να βοηθήσουν τον Bob με τις αποστολές που έχει. Πρέπει να συλλέξουμε πολλά shiny objects, λαμπερά πράγματα, για να νικήσουμε τέλος πάντων αυτή τη μάχη με τα ρομπότ. 5 διαφορετικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε και μοβ. Το red, λέει, είναι το πιο κοινό και το λιγότερο χρήσιμο. Το μοβ είναι το πιο σπάνιο και έτσι είναι και το πιο πολύ. Μάλιστα, χαίρομαι. Α, τέλειο, είναι το μπάνιο του. Ο Μπομπ Σφουγγαράκης είναι σε μια φάση που χορεύει μονίμως. Άμα τον δείτε, δηλαδή στέκεται και χορεύει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Okay, τώρα δηλαδή που έχουμε τα 48, μπορούμε. Όχι 48, πόσα έχουμε? 60. Μπορούμε να πάμε αρχικά εδώ. Α, είμαστε στο γραβατοκάμαρα. Α, να το τα εσώρουχα, αλλά έχουμε αρκετά μάλλον. Οπότε δεν μπορούμε να το πάρουμε. Άμα δεν το χρειαζόμαστε, δεν με νοιάζει να σου πω την αλήθεια. Α, χτυπάει με τη σπάτλα, τέλειο. Α, ουσιαστικά τα εσώρουχα είναι η ζωή μας. Κάθε φορά, λέει, που χτυπιέσαι από ένα ρομπότ ή ακουμπάς περίεργα αντικείμενα ή επιφάνειες, χάνεις ένα τέτοιο. Α, οκ. He must start that area back over again. Υπάρχουν, λέει, ξεκινάει έχοντας 3 σόρουχα, αλλά υπάρχουν ειδικά ζευγάρια από golden underwear. Α, υπάρχουν και χρυσά σόρουχα, κρυμμένα στο βυθό του μπικίνι. Και άμα τα βρεις αυτά, λέει, θα επιτρέπουν στον Bob να φοράει περισσότερα από 3 ζευγάρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ζωές που έχω μάξει είναι 3. Που έχει πάρα πολλές πινακίδες. Διαβάζω όλες τις πινακίδες για να μάθω τις κινήσεις και τις πληροφορίες που μου δίνει για αρχή το game. Προς το παρόν φαίνεται απλό. Είναι αυτό που όταν ξεκινάς ένα game καινούριο, απλά θέλεις να πάρεις, ας πούμε, όλα τα πράγματα που έχει. Δηλαδή τώρα θέλω να πάρω. This is where I keep all my old comic books. Ha! Ha, τέλειο. Αυτά τα ωραία. Τα χτυπάς και φεύγει. Τίπα, τίπα! This is where I keep all my old comic books. I love opening presents. Αχα, μ' αρέσει, λέει, να ανοίγω δώρα. Α, κατέβει και αυτό, τι είναι? Τραμπολίνο είναι αυτό. Τέλειο! Θα πηδήξω. Τέλειο. Τα πήρα όλα και τώρα αυτό... Λογικά το χτυπάω. Ναι, τέλεια. Κατέβηκαν αυτά για να πάρω extra shiny objects. Τα έχω πάρει όλα, νομίζω. Και πάμε στο επόμενο δωμάτιο, το οποίο είναι αυτό με τις 50. Νάτε, μια χρυσή σπάτουλα! Οι χρυσές σπάτουλες χρειάζονται για να ξεκλειδώνεις καινούργιες περιοχές στο βυθό του μπικίνι. Θα χρειαστεί να συλλέξουμε πάρα πολλές χρυσές σπάτουλες για να βρούμε και να νικήσουμε την πηγή από αυτά τα ρομπότ. Οπότε τώρα πάμε εδώ για να ανταλλάξουμε τη χρυσή σπάτουλα και... τι κάνουμε? Α, και βγαίνουμε... Ω, η ήχη της, λέει, της γειτονιάς σου. Ω, πλανκτόν! Μολύνεις, λέει, το χώρο όπου σκέφτομαι. Φύγε μακριά, τι κακός που είναι. Πάλι, λέει, προσπαθείς να κλέψεις τη συνταγή του καυροπάτη. Άλλη, έχω μεγαλύτερα προβλήματα με τα ρομπότ. Α, και καλά κάνει τώρα ότι δεν ξέρει από πού ήρθανε. Καλά. Μάλιστα. Raven, bend all my spoon. Α, λέει, λίγησαν όλα του τα κουτάλια. Τα αγαπάει τα κουτάλια του. Όχι, τα... Θα με βοηθήσεις, λέει, πριν λυγίσει και όλα μου τα πυρούνια. Golden spatulas, eh? SpongeBob, if you can get me back into the chum bucket, I'll give you a bucket full of golden spatulas. Okay, in your dreams. Έχουμε συμφωνία, μάλιστα. Okay, εδώ είναι ο πλανκτόν, λοιπόν. Α, αυτό κάνει μπομ! Okay, κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Αυτά γιατί διαλύονται όταν πλησιάζω? Κοίτα, εκεί χαρούμενος, δεν έχει καταλάβει τίποτα, δεν κατάλαβα ότι πήγε να πεθάνει. Hey,
SpongeBob. Bubble Buddy. You see, you're going to need to learn some new bubble blowing moves. Bubble blowing moves. Θα μας μάθει bubble blowing moves. All I need to do is figure out how to get rid of these. Oh, yeah. Πρέπει να ξεφορτωθώ τα ρομπότ, λέει. I've been in the soap bottle a little too long. Α, λέει, είμαι στη μάχη των σαπουνιών πολύ καιρό. Something about new bubble. Right. Okay, με το υψηλό, ναι, μας μαθαίνει τις κινήσεις. Κομπλέ, το είχα καταλάβει. Εδώ δηλαδή, πας εδώ, πατάς. Ου, τέλειο, δείτε πόσα shiny objects μαζεύω. Είναι τέλειο. Okay, εδώ χρειάζεται 15 σπάτουλες για να μπούμε. Πώς έχουμε, μία. Καλά πηγαίνει είναι αυτό. Εδώ μπορώ να πάω, στην παραλία, να κάνω μπάνιο. Πάμε. Τι χέρι είναι αυτό. Όντως. Δεν το πιστεύω, βγαίνει αυτό το χέρι και μαζεύει όταν πάω να πάω σε μια περιοχή που δεν επιτρέπεται. Λέω, εντάξει. To activate this button, press... Οκ. Έχω χρόνο, έχω χρόνο, έχει... Μετράει χρόνο, μετράει χρόνο, τρέχα! Δεκαπέντε! Τα πήρα, έχω δύο χρυσές τέτοιες σπάτουλες. Τώρα τι άλλο πρέπει να κάνω σε αυτό το χρόνο. Τι κάνω. Α! Απλά χάνεται αυτό το τέτοιο. Ο τέτοιος, πώς τον λένε, θύμισέ μου πώς τον λένε. Ναι, πώς τον λέγαμε. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. No more Krusty Krab means no more fry cooking for you. No more fry cooking. I'm gonna help you out. And of course make a small profit in return. Έχω μερικές λέει χρυσές σπάτουλες. Είμαι πρόθυμος να τις ανταλλάξω. Οκ, πόσα θες, έχω. Treasure chests looking a bit light, boy. Do you think I've got bills on the brain? Δεν κάνω λέει φιλανθρωπία εδώ πέρα. Θέλει λέει πάνω από 3.000 shiny object to trade. Πόσα έχω. Έχω 220. Τι λες ρε μπρο. Μπρο, χαλάρωσε. Μπρο. Εδώ αυτό είναι το σπίτι του πλανκ. Όχι, δεν είναι το, είναι το σπίτι του καλαμάρι. Να μπω σπίτι του καλαμάρι. Ελπίζω να μην είναι μέσα. Είναι μέσα. Perfectly relaxing mud bath this morning. And now you show up. Λέει το πρωί μου κατέστρεψαν τα ρομπότ το μπάνιο μου και τώρα εμφανίζεσαι κι εσύ. I am so sorry, Squidward. Patrick and I were just playing a game. Sorry. Now I correct myself. I should have known that whole robot. Λέει έπρεπε να το καταλάβω ότι όλο αυτό με τα ρομπότ είχε να κάνει με εσάς. Καταλάβετε τι έγινε, ο Μπομπ νομίζει ότι τα για τα ρομπότ φταίνε αυτός και ο Πάτρικ που κάνανε αυτή την ευχή. Αλλά την πραγματικότητα δεν υπάρχει το μαγικό κοχύλι, απλά. Απλά τα έκανε ο τέτοιος. Ο Πλακτόν. Τέλος πάντων. Οκ, θα πει. Θα μαζέψω ό,τι μπορώ από εδώ. Μόνο ένα δωμάτιο έχεις. Ναι. Σταμάτα λέει να πηδάς. Άμα σου δώσω μια χρυσή σπάτουλα θα φύγεις. Ναι. You're the best. Μη μ' ακουμπάς. Ναι, φέρω από τη σκούρα. Ναι. Πήρα τη χρυσή σπάτουλα. Τέλεια. Δεν έχει τίποτα άλλο. Πάμε έξω λοιπόν. Λοιπόν, εδώ θέλει 15 σπάτουλες. Εδώ θέλει 10 σπάτουλες. Αν είναι δυνατόν. Εκεί θέλει 5 και εγώ έχω 3. Οπότε μόνο αυτή είναι ανοιχτή. Ουσιαστικά πας εδώ και έρχεται ταξί. Πού τι κα... τι έκανα λάθο. Οκ. Έρχεται το ταξί. Κάλεσα τα... Ήρθε το ταξί και με πήρε. Οκ, καμπλέ. The rolling green hills of jellyfish fields. A place to experience nature at its most raw. Πόσο μ' αρέσει η φωνή αυτή. Μέδουσες. Το κάναν τέτοιο. Ηλεκτρισμό. Γελάει ακόμα και το ρομπότ με την κατάσταση του καλαμάρι. Όταν είσαι γκρινιάρης. Σου συμβαίνουν κακά πράγματα. Wait, αυτό είναι δεδομένο. Okay? Είσαι καλά. Όχι, δεν είμαι, λέει. Φαίνεται ότι είμαι καλά. Η μύη τη σου λέει είναι μεγάλη.
Είσαι φαλακρός, λέει, πάντα ήμουν. Αλλά είμαι παντού, λέει, έτσι, τσιμπημένος. Υπάρχει, υπάρχει το King Jellyfish Jelly για να βάλει στις περιοχές που είναι μολυσμένες. Οκ, okay, και πρέπει να πάει τώρα ο Bob να του φέρει το τζέλι αυτό για να θεραπεύσει τις πληγές του. Και είναι και γκρινιάρης. Τι μου δίνεις, κακέ καλαμάρι, αν το κάνω αυτό. Πάρτο! Ουλαλά, εύκολα πέφτουν, εντάξει. Πρέπει να σκοτώνω και αυτά. Α! Όχι! Άσε με! Τι λέει αυτό. Ο Μπόμπες Φουγκαράκης και ο Πάτρικς δεν μπορούν να κολυμπήσουν, οπότε μην τους αφήσεις να πέσουν στο γκου. Τι είναι το γκου? Νερό. Είμαστε στο βυθό και έχει νερό. Μήπως είναι κάτι άλλο. Και πώς θα πάρω αυτή την κάλτσα του Πάτρικ? Τέλος πάντων, λογικά στη συνέχεια θα μας δώσει πληροφορίες για το πώς μπορούμε να πάρουμε αυτή την κάλτσα. Εδώ τι λέει. Α, υπάρχει teleport box. Α, και σε μεταφέρει σε με... Α, when you have both. Πρέπει να τα έχω ανακαλύψει και τα δύο. Οκ, okay, τώρα έχω αυτό. Αλλά επειδή δεν έχω ανακαλύψει το επόμενο, δεν με μεταφέρει. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το ανακαλύψω, γιατί είμαι πολύ καλή. Απλά τώρα πρέπει να έχω 4 εσόρουχα και νομίζω δεν μπορώ να πάρω άλλο. Αυτά εννοείται ότι δεν μπορώ να τα πάρω και ούτε θα το διακινδυνεύσω να το κάνω. Ουα! 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 Πω πω, τι κινήσεις κάνω. Μ' αρέσει, λέει, να ανοίγω τέτοια δώρα. Το έλειο, super combo. Έχει και εδώ κάτω. Νομίζατε θα το ανακαλύψω. Πήρα κάλτσα. Μια χρυσή σπάτουλα, αλλά δεν μπορώ να πέσω στο γκου. Τι είναι το γκου? Θέλω να το γκουγκλάρω αυτό. 2 hours later. Κάτι σαν slime είναι, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί είναι μπλε, μπορούσα να το βάλουν ροζ. Γιατί τώρα είναι σαν νερό και είναι λίγο φέλη να λες ότι δεν μπορεί να κολυμπήσει ο Πάτρικ και ο Μπομπ. Αφού είναι μες στη θάλασσα, τέλος πάντων. Έλα ρε, γιατί θες να μου πάρεις τα shiny objects? Ναι, και φτιάχνει τη γέφυρα και εγώ χάνω shiny objects όμως. Πώς θα πάρω σπάτουλες? Anyway. Α, checkpoint! Οκ, okay, τέλεια, έχουμε ένα checkpoint. Κομπλέ. Άμα λέει πάθω κάτι, θα σπονάρω εδώ πέρα, τέλεια. Πάρνω. Σπονγενέιτορ. Yeah, το έχει πάρει πάνω του ο Μπόμπος Φουγκαράκης και δεν θα του βγει σε καλό. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι το... Να, δείτε πάλι το ίδιο λάθος έκανα. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Πάρτο! Πάρτο! Φέρτε μου το εσώρουχο! Πήρα το εσώρουχο πίσω που έχασα από τους κακούς. Τι είναι αυτά τα βαρέλια? Δεν θα έπρεπε να κάνουν κάτι εντυπωσιακό? Οκ, okay, δεν θέλετε να κάνετε κάτι. Oh, καλώς τα μας! Γιατί τρομάζω με αυτά τα game, μπορείτε να μου πείτε λίγο? Φοβήθηκα, αλήθεια φοβήθηκα. Θέλω ένα εσώρουχο να πάρω τώρα, θα πάω να πάρω εκείνο. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ έτσι, φοβάμαι. Θέλω να είναι γεμάτες οι ζωές μου. Δες το εδώ, αυτό το κακό με χτύπησε πριν. Φύγε! Οκ. Okay. Πάω από την ακρούλα και δεν θα μου συμβεί τίποτα, ε. Α, αφήστε με να περάσω. Τέλεια. Gary, what's shaking? Α, βρήκα τον Gary! Μεου, μεου, μεου! A bungee jump! Για μια χρυσή σπάτουλα! Εκείνη που ήταν εκεί κάτω! Πες μου ναι, 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 εδώ πάνω. Ωραία, αυτό δεν μας απασχολεί, συνέχισε να τα ρίχνεις. Οκ, και τώρα λέει, this is a bungee jump. Ωραία, μπορώ να το κάνω, λέει. To bungee, just jump up and touch it. Πρέπει να το ακουμπήσω και μετά... Θα πάω dive με το α και για να φύγω πατάω το β. Οκ, okay, το έχω, το έχω, το έχω, το έχω. Πίδα! Το πιάσε. Πιάστε και το εσώρουχο. Οκ. Okay. Θα πιάσουμε και αυτά. Έλα, θέλω αυτά τα χρυσά να πάρω. Dive! Δεν το πιάσα. Πάμε πάλι. Dive! Πιάστε να βρε. Dive! Ναι. Βίτα! Τα κατάφερα! Ναι! Πήρα τη χρυσή σπατουλά! Αυτά κουνιούνται ή μπορώ να κάνω... Α, δεν κουνιούνται, είναι σταθερά, κομπλέ. Τώρα μπαν! Πάρτα! Τζ!
Checkpoint! Τέλεια, να το συνεχίσουμε, να το τελειώσουμε. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει αρκετά για πρώτο παρ. Ναι, θα το αφήσω εδώ πέρα. Και ήρθε η ώρα να τελειώσουμε εδώ αυτό το βίντεο. Περιμένω να δω τις εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια αν θέλετε να συνεχίσουμε με αυτή τη σειρά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρετε ότι σας άρεσε και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!